Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Την ολική αναθεώρηση του συντάγματος, διαδικασία της οποίας η πρώτη φάση, όπως είπε, μπορεί να ολοκληρωθεί από την επόμενη Βουλή, πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, παρουσιάζοντας τις δεσμεύσεις του κόμματός του για το κράτος και το πολιτικό σύστημα. Μεταξύ άλλων, προτείνει αλλαγές στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη δομή της κυβέρνησης και στον κανονισμό της Βουλής. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη εθνική και κοινωνική συμφωνία για μια νέα πολιτεία, όπως είπε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οριζόντιων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, μιλώντας στο Newsit. Πρόσθεσε ότι αν όλα πάνε όπως έχουν προγραμματιστεί, αυτό δεν θα χρειαστεί να γίνει. Είπε ότι έχει ζητήσει, αντί να πάμε την προσαρμογή έως το τέλος του 2014, να την πάμε έως το τέλος του 2015. Δεν χρειάζεται να μπουν νέοι φόροι, ούτε να θυγούν χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, είπε χαρακτηριστικά. Για το θέμα των μειώσεων που έχουν ήδη γίνει, είπε ότι αυτό έγινε για να σωθούν ο 13ος και ο 14ος μισθός. Κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά ότι όσο εκείνος διαπραγματευόταν, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κρυβόταν πίσω από τον ίδιο και τον Λουκά Παπαδήμο. Η αίσθηση καθήκοντος στις δύσκολες ώρες που διέρχεται η πατρίδα είναι ο κυριότερος λόγος που επικαλείται σε επιστολή του που δόθηκε στη δημοσιότητα ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αποδέχτηκε την πρόταση του Ευάγγελου Βενιζέλου να τεθεί επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Επέλεξα να πάω τώρα που άλλοι φεύγουν, φοβισμένοι μπροστά στην ευθύνη και την οργή, αναφέρει μεταξύ άλλων. Πρόταση για ενιαίο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού παρουσίασε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας σε συγκέντρωση ανθρώπων του πνεύματος στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Δεσμεύτηκε να εφαρμόσει εθνική πολιτική πολιτισμού και πρόσθεσε ότι εκτός από προγράμματα η χώρα χρειάζεται και όραμα. Επισήμανε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα μετατραπεί σε κυβωτό των καλλιτεχνών. Αύριο ο κ. Σαμαράς θα παρουσιάσει το υπόλοιπο κυβερνητικό πρόγραμμα, ενώ το βράδυ θα μιλήσει στη Σπάρτη. Για να κυβερνηθεί ο τόπος πρέπει το βράδυ των εκλογών να υπάρξει νικητής και δίνουμε τον αγώνα μέχρι την τελευταία στιγμή με τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κατά την επίσκεψή του το πρωί στα γραφεία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η Αλέκα Παπαρίγα μιλά σε συγκέντρωση εργαζομένων στα συνεργεία μαρμαροτεχνητών στην Ακρόπολη. Στις 7.30 θα μιλήσει σε συγκέντρωση στην πλατεία Κεσαριανής. Ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία για το σάπιο πολιτικό σύστημα και τη διαφθορά, επέρριψε ο Φώτης Κουβέλης, ο οποίος συναντήθηκε με νέους επιστήμονες. Την Κυριακή στις 7.30 στην πλατεία Κοντζιά θα πραγματοποιηθεί κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματός του. Αισιόδοξος ότι το πρόβλημα με τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων στη χώρα μας θα επιληθεί γιατί βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα των υποθήνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμφανίστηκε ο Υπουργός Μεταφορών Μάκης Βορύδης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Έρευνας των Μεταφορών, το οποίο πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής. Πάνω από 20% θα φτάσει η ανεργία το 2012 σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΙΟΒΕ, που διαμορφώνονται πιο απεσιόδοξες από τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδας που έκαναν λόγο για ποσοστό ανεργίας στο 19% φέτος. Αυτό ανέφερε με δηλώσεις του στους Financial Times ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Γιώργος Τουρνάρας. Το μέσο ωριό κόστος εργασίας στην Ελλάδα το 2010 ανήλθε σε 17,5 ευρώ έναντι 26,9 στην Ευρωζώνη και 22,5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε μετά την απολογία του ο πρώτος από τους 10 συγκατηγορούμενους του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Ο ανακριτής της υπόθεσης έχει καλέσει για σήμερα άλλους 3 εκ των συγκατηγορουμένων του πρώην Υπουργού. Η κόρη του Άκη Τσοχαντζόπουλου, Αρετή, τελικώς έχει κληθεί να απολογηθεί αύριο και όχι την Παρασκευή, ενώ η σύζυγός του θα περάσει το κατόφλι του ανακριτή την Παρασκευή το πρωί. Κατά 10% αυξημένος αναμένεται να είναι ο αριθμός των εισακταίων σε ΕΗ και ΤΕΗ που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα ή το αργότερο έως το τέλος της εβδομάδας. Πρόκειται να εισαχθούν περίπου 45.000 στα πανεπιστήμια και 30.000 στα ΤΕΗ της χώρας, χωρίς να υπολογίζονται οι εισακταίοι σε στρατιωτικές και άλλες σχολές. Επηρεασμένοι από την κρίση δηλώνουν 7 στους 10 νέους στη χώρα μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Focus Bari. Το 76% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η μετανάστευση αποτελεί δανεική λύση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Εξωτερικές ειδήσεις. Ο Άντρες Μπέρινγκ Μπράιβικ, ο οποίος δικάζεται για τη δολοφονία 77 ανθρώπων το περασμένο καλοκαίρι στην Νορβηγία, κατηγόρησε σήμερα τους ειδικούς ψυχιάτρους που συνέταξαν την πρώτη έκθεση για την ψυχική του υγεία ότι επινόησαν δηλώσεις με στόχο να τον παρουσιάσουν ως ψυχικά ασθενή. Ο Μπράιβικ επιδιώκει το δικαστήριο να τον κρίνει ποινικά υπεύθυνο ώστε να του επιβληθεί ποινή κάθερξης και όχι εγκλεισμού σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Ούτε χάρη ζήτησε ούτε στήριξη προσέφερα στη Μάργαρετ Θάτσερ, κατέθεσε ο μεγιστάνας των μέσων μαζικής ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοκ ενώπιον της επιτροπής που εξετάζει την υπόθεση των υποκλοπών. Η υπόθεση παίρνει διαστάσεις στη Βρετανία, αφού μετά την κατάθεση του Ιού Μέρντοκ, ο Υπουργός Πολιτισμού με κεντρικό ρόλο στην προετοιμασία των Ολυμπιακών, υπέβαλε παραίτηση. Αθλητικές ειδήσεις. Η Chelsea προκρίθηκε στον τελικό του Champions League στις 19 Μαΐου στο Μόναχο, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 από την Μπαρτσελόνα σε ένα συγκλονιστικό μάτς στο Camp Nou. Απόψε στις 10 παρατέταρτο, άλλος ημιτελικός στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου μεταξύ της Real Madrid και της Bayern. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΤ. Ο καιρός.
Καλοκαιρία επικράτησε σε όλη τη χώρα, η ανεμπνέωτη μέτρη και αργότερα βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία φτάνει στους 26 βαθμούς. Έθριο καιρό και θερμοκρασία στους 26 βαθμούς έχουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.